Ναι. Χαίρετε, κύριε Μενελάου. Γεια σας. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο, να πάρουμε τα πράγματα από την ιστορία με την εισαγωγή των λιγκών. Εσείς έχετε πει ότι έχετε ακολουθήσει νομότυπα όλες τις διαδικασίες που προνοούνται από την νομοθεσία, σωστά? Ναι. Δηλαδή, εξηγήστε έκαμα μας λίγο. Έκαμα τις ειδοποιήσεις μου, έκαμα τα σχετικά χαρτιά. Ναι. Ναι. Έχετε αυτά τα χαρτιά, μπορείτε να τα προσκομίσετε? Μάλιστα, ή τα προσκόμισα και στο Ασπιτελωνίο τώρα το πρωί, γιατί επενδύκαν και εκείνοι, ναι, και θέλαν καταθέσεις και θέλαν και τα έχουν μάλιστα από τα χτες που ήρθα συμπάνω και τους τα έχω δώσει. Ναι. Λοιπόν, και αυτά τα χαρτιά τι αναφέρουν? Ότι ουσιαστικά εσείς μπορείτε να κάνετε αυτή τη μεταφορά από χώρες του εξωτερικού και οι εγκαταστάσεις σας είναι κατάλληλες για να φιλοξενήσουν αυτά τα φυλαστικά. Μάλιστα, μα ήδη προχωρήσατε σε ανάλογες ανακοινώσεις και από ό,τι άκουσα και αρμοδίο ότι το χώρος κράτησης τους για τα συγκεκριμένα ζώα που πάλι δεν ευθύνομαι εγώ ότι δεν έχει πολεμική άδεια, ήδη υπόδειξα άλλο με πολεμική άδεια γκλούβι, το οποίο απλώς λειτουργώ. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έχετε άδεια πολεοδομική? Κάποιες υπηρεσίες που το Υπουργείο Γεωργίας, κτηνιατρίων, υπηρεσία περιβάλλοντος. Ναι. Σημαίνει τι, ότι δεν πληρούν κάποιες προδιαγραφές όμως, έτσι? Μάλιστα. Ναι. Κάποιες, όπως το είπετε, κάποιες προδιαγραφές. Γιατί δεν τις στηρείτε? Όχι ό,τι κρίνει ο κάθε υπάλληλος. Ναι. Θα με μιλούμε, ο κάθε υπάλληλος ζητά διαφορετικά πράγματα κάθε φορά και που δεν έχουμε νομοθεσία ή δεν είναι προδιαγραφές. Ποιος θα κρίνει, κύριε Μέλιο, ο επιχειρηματίας ή αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους? Τι είναι κατάλληλο και τι όχι? Ωραία. Οι αρμόδιες αρχές κρίνει ο ένας είναι κατάλληλο το κλουβί και η επιτροπή κρίνει ένα κατάλληλο και μπερδεύουν τα αναμεακτή τους. Και θα σας απαντώπαστούν το θέμα τώρα για το... Για λίγκες. Ναι. Αφού υπήρχε κατάλληλο κλουβί με πολεμική άδεια, εφόσον γίνον, πρέπει να μου πούνε ένα κατάλληλο. Καταρχή. Ναι. Όχι να έρθουν τα ζώα στην Κύπρο και μετά να πούσει δεν έχει πολεμική άδεια το κλουβί το συγκεκριμένο. Όχι δεν έχω πολεμική άδεια στο λίγο κήπου. Το συγκεκριμένο κλουβί. Ναι. Γιατί δεν ήρθε να υποδείξω κλουβίγκαλο με πολεμική άδεια, αφού ήταν η γνώση της. Ούτε καν έπρεπε να έρθουν κατά τη γνώμη μου, αφού τον ελέγχαν το υπογραφείο τους, ότι το συγκεκριμένο κλουβί δεν έχει πολεμική άδεια. Καλά, όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Μενελάου, γίνεται για ένα κλουβί ή για τις συνθήκες τις οποίες γενικότερα διαβιούν τα άγρια ζώα, όχι μόνο στο δικό σας πάρκο, αλλά τούτο, στην Κύπρο. Να το πάρουμε, να το ανοίξουμε ωραία, λίγο το πράγμα. Ακριβώς. Ναι. Για τούτο, για τις συνθήκες, εστίαν και οι αρμόδιοι που εσείς αναγνωρίζετε, το κτηνιατρό και άλλες υπηρεσίες. Και είπαμε εσύ και ο Υπουργός, αν είναι σωστά που άκουσα, ότι δεν τίθεται ούτε θέμα ασφαλείας, ούτε θέμα ευημερίας των ζώων. Όλα είναι εντάξει. Ναι, ο Υπουργός δεν είναι ειδικός. Ο Υπουργός ενημερώνεται από τους υφιστάμενούς του, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον του ελέγχου και να επιβλέπουν και να επιβεβαιώνουν ότι όλα βαίνουν καλώς με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να μας εξηγήσετε λίγο το κομμάτι του Τμήματος Περιβάλλοντος που είχε αποστείλει μια επιστολή. Ωραία. Μέσα από αυτή την επιστολή, λοιπόν, ειδοποιεί το Τελωνείο ότι δεν θα έπρεπε να γίνει η παραλαβή αυτού του φορτίου. Εν τούτης, ήρθε το βράδυ της Τρίτης, τα κράτησαν τα τρεις λίγκες εκεί στο χώρο του αεροδρομίου και το επόμενο και πρωί... Όχι, να μάθεις το σάρι στις πληροφορίες. Ποιες είναι, δώστε μου τα σας. Ο Τελωνείος καθόλου, ούτε δευτερόλεπτο. Ορίστε. Το Τελωνείο δεν τα κράτησε ούτε δευτερόλεπτο. Το Τελωνείο ξέρει καλά η δουλειά του. Ναι, η οποία είναι... Ούτε δευτερόλεπτο δεν τα κράτησε το Τελωνείο τα ζώα. Ναι, διορθώστε με πώς έγινε. Κανονικά και έφυγα. Ναι, διορθώστε με πώς έγινε η διαδικασία. Μόλις έφτασαν... Ειδοποιώ με ειδικών έντυπων. Εγώ έχω τον προτέρο για τα ζώα. Λοιπόν, η επειδή ο διευθυντής... Χώρα... Ένα λεπτό, κύριε Μενελάου. Επειδή εγώ δεν συζητάει μόνο μαζί, συζήτησα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, αν κάποιος μου λέει ψέματα, θα πρέπει να το δούμε. Ο διευθυντής του Τελωνείου μου είχε πει ότι αρχικά, ότι ειδοποιήθηκαν λοιπόν από τον υπάλληλο της εταιρείας που εκφορτώνει στο αεροδρόμιο της Πάφου, από κτηνιατρική λειτουργό. Ναι. Ωραία. Έτσι σας είπαν και εσάς. Ωραία. Εγώ θα σου πω τι ξέρω. Η κτηνιατρική λειτουργό έδωσε το πράσινο φως για να κατέβει το φορτίο. Αλλά τα είχαν κρατήσει, μου είχε πει. Ένα λεπτό. Ναι. Η
Θέλετε να μιλήσω. Θέλετε τη διαδικασία να σας την πω ή δεν θέλετε. Βεβαίως θέλουμε. Απλά ανταλλάζουμε δεδομένα τώρα. Αφήστε να σου πω το τι είπε αναμεταξύ του η μια υπηρεσία με την άλλη. Να σου το βεβαιώσουν γίνει. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ναι. Εγώ ξέρω. Διασταύρωση κάνω, κύριε Μενελάου. Διασταύρωση. Θέλω να ακούσω και εσάς. Ναι. Ωραία. Πάλι δεν με αφήνει να ακούσει. Μάλιστα. Ειδοποιώ με ειδικό έντυπο το κτηνιατρίο, όπως έφερα εκατοντάδες φορτώσεις στην Κύπρο εγώ. Εκατοντάδες φορτώσεις, τονίζω το. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο. Ειδοποιώ με το ειδικό έντυπο το κτηνιατρίο. Ειδοποίησα την υπηρεσία περιβάλλοντος. Η υπηρεσία περιβάλλοντος ειδοποιήθηκε και που την αρμόδια χώρα της Ευρώπης θα φτάσουν τα τρία λίντ στον δάμο. Ναι. Ήρθε ένα επιτόπο που έπιασε με υπηρεσία περιβάλλοντος, τρία συγκεκριμένα τρεις κοπέλες. Επισκεφτήκαν, είδαν το κλουβί, τους το υπόδειξα. Μια τρεις κοπέλες. Επισκεφτήκαν, είδαν το κλουβί, τους το υπόδειξα. Ήπραν το ικανοποιητικό εντάξει και αποχωρήσαν. Χωρίς καμία παλιώμα το κλουβί γίνον δεν έχει υπολομιακή άδεια και ειδοποίησαμε να τα σταματήσουν τα ζώα. Γιατί δεν το γνώριζε ότι δεν έχει υπολομιακή άδεια, αφού και δαμέ λέξηκε μπροστά μου από όλες σας ότι δεν έχει υπολομιακή άδεια. Κόπια σένα, θα δείξει το κλουβί με πολεμική άδεια, θα απαντώ αμέσως. Μα η ώρα 3.30, ενή η ώρα ενή. Ελα λόγω τι είναι, εν προτιμώ θέλω να σκοτώσεις τα ζώα μες στο τελωνίο, γιατί εν έχεις χρόνο να έρθεις πάνω να το δεις. Τι λέει άλλο λειτουργό να το δει το κλουβί με πολεμική άδεια. Σε κλείσαμε το τηλέφωνο. Όχι, να προσθέσω κάτι. Και της λέω, το πάθος πάρει. Που δεν έχει άδεια ούτε για κουνέλι, πρόσεξτε που ζώα. Κύριε Μενελάου, θα σας παρακαλέσω να μην κάνουμε αναφορά με ονόματα σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όπως βλέπετε, ούτε τη δική σας έχουμε αναφέρει. Δεν ξέρω αν έχετε μπροστά σας οθόνη. Να μιλήσουμε για το δικό σας το κομμάτι. Ναι, ναι. Αιτία στο αεροδρόμιο, ο υπάλληλος ήδη με περίμενε για μένα ο αρμόδιος υπάλληλος. Ήδη μου τηλεφώνα, μάλιστα εύχομαι κόντεψα, γιατί έκανε το αεροπλάνο. Αιτία πληρώνω. Κίνα που πρέπει να πληρώσουμε, διά μου τα χαρτιά, το ζώο που είναι υπόχρεο να μου παραδώσει τα χαρτιά του, ναι. Τα πιστοποιητικά του, τα φορτώνουμε στο αυτοκίνητο και φεύγω. Μάλιστα. Λοιπόν. Τούτη είναι η διαδικασία όπως γίνεται πολλές φορές. Ήρθα δαμέ ύστερα στο κτηνιατρίο, επαραλάβα. Πότε έγινε αυτό, πρωί ή απόγευμα, κύριε Μενελάου? Το πρωί της επόμενης μέρας. Μάλιστα. Παραλάβαν τα χαρτιά του. Μου υπογράψατε. Άρα δεν ήταν αμέσως όπως μας είπατε. Υπογράψα μου. Έχω τα γεστή κάμερα αυτά που μιλώ. Βεβαίως, να μας τα αποστείλετε. Να μας τα αποστείλετε να τα δούμε. Να έρθετε να πάρετε αν ενδιαφέρεστε πράγματι. Εκεί αν που δαμε χωρίς καμία παρατήρηση. Εκατεβήκαν το απόγευμα η επιτροπή που την υπηρεσία περιβάλλοντος μαζί με οκτηνιατρίων, όλοι οι αρμόδιοι. Ναι. Πάλε στις κάμερες με τις υπογραφές τους. Ναι. Ξαναπιάνουν και εκείνοι τα χαρτιά τι θεωρούν, το κλουβί. Χωρίς καμία παρατήρηση, είδαν τα ζώα μέσα στα κλουβιά, χωρίς καμία παρατήρηση, το τονίζω. Ναι. Και αποχωρήσαν. Τούτη ήταν όλη η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν. Και βρείτε εσείς παραπάνω ποιος είπε και τι και γιατί. Εσκεφτείτε τούτα που είπα να με γράψετε τώρα. Να με καταγράφετε, να τα διασταυρώσετε. Βεβαίως και θα τα διασταυρώσουμε. Μας είπατε να έρθουμε να πάρουμε τα χαρτιά. Λίγο δύσκολο να το κάνουμε σήμερα. Μπορείτε να στείλουμε κάποιον άλλο. Μάλιστα, να στείλουμε κάποιον. Γιατί εγώ όχι. Είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε, όπως τα παράδοσα και στο Τελωνίο. Μάλιστα. Κύριε Μενελάου, απαντήστε μου και σε κάτι άλλο. Μιλήσατε προηγουμένως ότι έχετε κάνει μέχρι σήμερα εκατοντάδες εκφορτώσεις ζώων. Πού βρίσκονται αυτά τα ζώα? Εδώ στο χώρο μου και άλλα έρχονται για εμπορικό σκοπό και μερικά για. Για το πάτο. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω επισκεφτεί το χώρο. Είναι τόσο μεγάλος ώστε χωράει πολικές αρκούδες, ζεύρες και όλα αυτά που. Πολικές αρκούδες. Σε μία από τις παραγγελίες. Πολικούς ελέφαντες έφερα. Πολικές αρκούδες δεν έφερα. Σε μία από τις παραγγελίες της εταιρείας από την οποία γίνονται οι μεταφορές, γίνεται και αναφορά και για ζεύρες και για τσιντσιλά και για πολική αρκούδα. Τι τα τσιντσιλά. Μα ένα λεπτό ντούτα, τουντα που μου λαλείτε τσιντσιλά, γιατί. Θα εισάγει ο καθένας που δεκάδες χιλιάδες που βάζουν στην Κύπρο και υπάρχει. Ναι, και δεν μιλάμε ζώα. Τώρα για τον καθένα. Λέω αυτά τα ζώα τώρα πού βρίσκονται. Πολλά ζώα πολιθήκαν, ναι. Δεν μου είπατε, κύριε Μενελάου, το πρωί στο ραδιόφωνο ότι δεν έχετε πουλήσει αυτά τα ζώα που εισήχθησαν. Δεν έγινε καμία πράξη πώλησης. Είδατε. Όχι, όχι, όχι.
Μην παραπληροφορεί ο κόσμος. Μα δεν παραπληροφορώ. Εσείς προηγουμένως μας είπατε να καταγράφουμε και σας έχω. Είναι καταγεγραμμένη η συνομιλία μας. Και τώρα συνεχίζει να παραπληροφορεί τον κόσμο. Είπα στους άγρια ζώα δεν είναι πουλητικά. Τα λιοντάρια, οι τίγρε, τα λύκη είναι εδώ. Μάλιστα. Τα τσιτσιλά όμως, τα τσιτσιλά ή πρόβατα ή παπαγάλους ή καναρίνια, ναι, πουλώ καθημερινά. Δεν σας ρώτησα μόνο για αυτά. Σας ρώτησα για τα φορτία αυτά που παραλάβατε με άγρια μεγάλα ζώα. Πού βρίσκονται όλα αυτά? Υπάρχει τόσος μεγάλος χώρος στις εγκαταστάσεις σας που τα φιλοξενείτε? Ας το πιάσουν οι αρμόδιοι τώρα τα δικαιωρού. Το πιάσετε κι εσείς ή τους αρμόδιοι να έρθουμε, για βεβαίως. Και εμένα. Αρκούδα δεν έχετε? Όχι. Άρα η εταιρεία και αυτή από το εξωτερικό, η οποία ανέλαβε τις εισαγωγές, και αυτή παραπλανεί? Δεν ξέρω. Εσείς μου υπάρχει ανακοίνωση. Υπάρχει ανακοίνωση. Από πού? Από την εταιρεία. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα. Μπορώ να σας στείλω την ανακοίνωση. Υπάρχει και στο διαδίκτυό τους. Όλα γιατί φορά, κρατάνε αρχείο. Ορίστε. Ενώ που λαλώ, από πού εννοώ ότι εγώ έχετε πληροφορία ότι θα ξακούδα? Στην παραγγελία στο φορτίο που κάνατε εσείς. Σε προηγούμενο σας φορτίο αναφέρεται ότι μέσα στα παραλυφθέντα ήταν και μια αρκούδα. Άλλον η παραλαβή, άλλον η παραγγελία. Όχι. Η παραλαβή επαράλαβα εγώ, εστήλα μου στην Κύπρο κάποια εταιρεία αρκούδα. Μα έτσι λέει, σας λέω. Είναι παραγγελία η οποία παραλήφθηκε, αναφέρεται. Κύριε Μενελάου, παραλήφθηκε, αναφέρεται. Δεν ξέρετε τι παραγγέλλετε? Εγώ ξέρω. Ωραία. Εσείς δεν ξέρετε. Πού είναι η αρκούδα? Μα δεν είναι δική μου ισχυρισμή, από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε. Ωραία. Και έχετε φέρει εδώ περισσότερο από ένα φορτία, σας ρωτάω. Ένα λεπτό, γιατί συνεχίζει να παραπληροφορώ τον κόσμο. Δεν κύριε Μενελάου, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν παραπληροφορώ. Για ό,τι συζητάμε, υπάρχουν αναρτημένα, δεν είναι μυστικά. Έχει πληροφορία ότι έφερα αρκούδα. Ναι. Δεν είναι πληροφορία, είναι ανακοίνωση της εταιρείας. Πόσες φορές να το πούμε? Ωραία. Έλεξε την ανακοίνωση για αν ισχύει μια εταιρεία και πει κάτι. Ελεγμένη την έχω, είναι και στο διαδίκτυο. Ωραία. Τότε πρέπει να προχωρήσει σε καταγγελία ότι ο Μέλιος παράλαβε ένα σκούδα να διερευνηθεί από την αστυνομία και από τους αρμόδιους. Εγώ να προχωρήσω σε καταγγελία? Έχει την ιατρικές υπηρεσίες. Αν υπάρχουν ήδη τα οποία εισήχθησαν παράτυπα, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι αυτό έγινε, αλλά αν υπάρχουν, είναι επιφορτισμένες οι υπηρεσίες του κράτους για να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ θα προχωρήσω ένα βήμα και θα σας πω. Ναι. Αφού είσαστε ψηλός ζωή. Ναι. Εσάς το έχεις μέσω, πόσες φορές θα σε φυλακτικία κακοποίηση ζώο δικό μου? Κακοποίηση ζώων. Εμένα προσωπικά μου στείλατε τέτοιου είδους στοιχεία? Στην εκπομπή σας. Εγώ ναι. Ένα χρόνο έχω στην εκπομπή, ναι. Δεν έχω παραλάβει κάτι. Δεν μπορώ Ωραία. Να μιλήσω για τους προκατόχους μου. Ωραία, εντάξει. Δεν γνωρίζω. Να μην μιλήσει για τους προηγουμένους. Ναι. Εγώ έχω καταγγείλει και σε κανάλια σας, σε όλα τα κανάλια εκεί που έχω τα. Ναι. Και στον Υπουργό έχει τα, μάλιστα και με κλητήρα του δικαστηρίου, ναι. Με υπογραφές ότι τα παραλάβατε. Ναι. Καταγγελίες ότι κακοποίηση από λειτουργούς του κράτους, το ζώο μέχρι θανάτου και παράνομες θανατώσεις, μιλούμε για σπάνια ζώα και ναι. Δεν το ερευνά κανένας. Γιατί δεν προχωράτε κάποιοι στην έρευνα? Να μου στείλετε αμέσως τα στοιχεία να το ερευνήσω εγώ. Να σας διαβεβαιώνω. Να κοπιάσετε ό,τι ώρα στέλνετε ή να στείλετε δικό σας τότε να σας τα δώσω. Βεβαίως. Μαζί με τις καταγγελίες που έχουν και οι υπουργοί μπροστά τους και όλοι οι αρμόδιοι. Βεβαίως. Λοιπόν, και να απαντήσουν από τη μεριά τους γιατί δεν προχωρήσαν οι έρευνες. Ναι. Λοιπόν, αν έχετε αυτά τα στοιχεία, πολύ ευχαριστώ να τα διερευνήσω. Έχω. Γιατί να η κακοποίηση. Κύριε Μεναλάου, γνωρίζετε ότι η κακοποίηση τη χάνει πολλών ερμηνεών. Δεν είναι μόνο η θανάτωση. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι. Μάλιστα. Και σωστές συνθήκες διαβίωσης και γενικότερα. Να σας ρωτήσω κάτι, μια και σας έχω στο τηλέφωνο. Με τη Λένα, τι γίνεται? Λαμβάνετε λίγα τη θεραπεία της ή όχι? Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην εργασία με τον δικό μου γιατρό. Ναι. Ίσως ο πιο γνωστός από τα ζώα, επήγω η ώρα 3 το πρωί, ναι. Τον επαράλαβα, χειρίζεται τέτοια ζώα σε όλον τον κόσμο. Ναι. Είναι δαμέ αυτή τη στιγμή θα αποχωρήσει το απόγευμα, που είναι Κύπρο. Ήρθε ειδικά για την το λιοντάρι. Α, ειδικεύεται εννοείται στην περίθαλψη αγριών. Μάλιστα. Εργάζεται, είναι τέτοιο στο πιο μεγάλο πάρκο της Ευρώπης. Ναι. Και η δουλειά του είναι πάει σε άλλα πάρκα. Μέχρι του πάει, μέχρι πολλές χώρες. Μάλιστα. Για να δει συμβουλές και να συνεργάζεται με τους κοινιάτες των πάρκων. Ναι. Ναι, και τι λέει η διάγνωση, ακόμη δεν έχουμε τη διάγνωση.
Όχι, είναι θέμα διαγνώση, δεν είναι οι γιατροί επιστήμονε που να τα πούν στην δουλειά. Μάλιστα. Επειδή είπατε όμω τι προηγούμενε μέρε, γιατί ήσασταν και στη συνάδελφο την Πέρσα τη Χιάσου πριν από 2-3 μέρε, αν δεν κάνω λάθο, και είχατε πει ότι ήδη λαμβάνει εμέρη θεραπεία. Μάλιστα, διότι θερεί μα το κράτο, τονίζω, των εξοπλισμών που είμαστε υπόκριοι να κατέχουμε. Από όλες τις υπηρεσίες, 3-5 υπηρεσίες, είμαστε υπόχρεοι να τα κατέχουμε. Και άλλες υπηρεσίες του κράτους, θερούν μας το δικαίωμα να τον εξασφαλίσουμε τον εξοπλισμό. Ναι. Με αποτέλεσμα, ο γιατρός, όχι μόνο ο δικός μου, οποιοσδήποτε γιατρός στον κόσμο, δεν μπορεί χωρίς τον εξοπλισμό να χειριστεί τέτοια ζώα και παρόμοια ζώα. Και για το συγκεκριμένο, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχουν οι επιστολές που είναι μπροστά και στον Υπουργό και στον Διευθυντή του Κτηνιατρίου να το λύσουν εκείνοι που κάναν το πρόβλημα. Ο κτηνίατρος, ο οποίος φέρατε σήμερα, πώς πλησίασε τη Λένα, αφού δεν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ή έχει φέρει μαζί του δικό του από το εξωτερικό? Όχι, όχι, δεν έφερε ούτε όπλο. Πώς σας κάνει τη θεραπεία? Έφερε όσον μπορεί να το δει που κοντά το ζώο, φωτογραφίες, μαζεύει στοιχεία. Να τα διασταυρώσει και με τον γιατρό μου και με τους άλλους γιατρούς που θα. Α, δεν την έχει πλησιάσει, εννοείται. Απλά την έχει φωτογραφίσει. Δεν μπορεί να την αγγίξει. Ναι. Ούτε δικαιούτου να φέρει το όπλο μαζί του, τον εξοπλισμό που παρέχει το πάσχον του. Δεν είναι δικαιούτου. Ναι. Και ακόμα τόσο επίγον που ήρθε ο άνθρωπος, ναι, εχθές το απόγευμα, μόλις θα είδε τις ανακοινώσεις, αμέσως του είπαν οι αρμόδιοι, πια αεροπλάνο και πήγαινε Κύπρο. Ναι. Πώς θα δοθεί η θεραπεία, δεν μπορεί ακόμα να πλησιάσει, τη λένε. Πώς θα της χορηγήσει η θεραπεία, δεν μπορεί να πλησιάσει ακόμη τη Λένα? Πρώτα θα συνεδριάσουν οι γιατροί και στο εξωτερικό και μαζί μιλάτε του νότης του δικού μου γιατρού. Α. Θα τα διασταυρώσουν και θα δουν πώς θα οχυριστούμε. Ο εξοπλισμός εξακολουθεί να χρειάζεται. Ναι. Όχι μόνο τώρα σήμερα για το λιοντάρι. Υπάρχει όμως αυτό το όπλο, έτσι, και στο ζωολογικό κήπο της Λεμεσούλεο. Ή φυσιτήρας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με αναισθητικά βελάκια, λέω εγώ. Ναι, είτε με όπλο είτε με φυσούν. Και όμως δεν σας το δανείζουν πέρα από το κράτος, έτσι. Όχι, όχι, είναι θέμα δανεικό. Είναι σαν παρανομία. Και αν το κάνω όπως λέτε να το δανειστούμε. Αν δεν θέλετε να είστε παράνομος. Ναι. Είμαι παράνομος και θα έρθουν όπως μου κάμαν άλλες φορές στις θέατρες υπηρετές, ναι, να με καταγγείλουν μετά και τότε δεν θα βρει το δίκαιο μου στο δικαστήριο. Μάλιστα. Έστω αν ήταν για καλό σκοπό που το κάμανε όλοι οι γιατροί και εγώ. Η θεραπεία, κύριε Μενελάου, που είπατε ότι εν μέρη λαμβάνει κάποια θεραπεία, πώς γίνεται? Εξηγήστε μας λίγο και θα σας αποδεσμεύσω. Ας το πούμε χοντρικά, ναι, διαγνώστηκε και δώσαμε ένα αντιβίωση με το χέρι. Εγώ συγκεκριμένα της επαραχώρησα αντιβίωση από στόμα. Η αντιβίωση που καλύπτουμε πολλά σημεία του ζώου. Ναι. Τώρα όμως για να γίνει δεν φοβηθήκατε με γυμνό χέρι, δεν φοβηθήκατε με γυμνό χέρι να τη δώσετε αντιβίωση? Όχι. Μάλιστα. Όμως υπάρχει η επιστημονική οδός που ξέρουν οι γιατροί, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, ναι, όταν και αν κατέχω που ζω, γιατρός δεν είμαι, που πρέπει πια δείγματα για να κάνουν εξετάσεις, ναι, του μικροβίου που ενόχλησε το μάτι. Ναι. Το οποίο πρέπει να κινηθεί το ζώο ή με κάποιον τρόπο να κινητοποιηθεί, να μπορέσει να δουλέψει ο γιατρός πάνω από το ζώο. Μάλιστα. Τούτη είναι η οδός που χρησιμοποιούν σε όλα τα πάρκα του κόσμου. Η αντιβίωση πράγμα που χορηγήθηκε ήταν μετά από παρότρινση Κύπριου κτηνίατρου? Ναι. Έχουμε Κύπριους κτηνίατρους που ειδικεύονται στην θεραπεία άγριων ζώων. Πιστεύω σε αρκετό βαθμό ή άλλο πιο πολύ, άλλο πιο κάτω, ναι, κατέχουν, γιατί το λιοντάρι είναι γάτος. Μάλιστα. Και τις πληροφορίες τις παίρνουν οι γιατροί με τις αντιβιώσεις και έτσι από ό,τι ξέρω βάση του γάτου και δουλειά στο φεγγιάνουν τις πληροφορίες τι δόση θα δώσουν ή τι είδος φαρμάκου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μενελάου, για να μην σας κρατάω άλλο, θα περιμένω, θέλω να κάνουμε αυτή τη συνάντηση να μου δώσετε αυτές τις διαβεβαιώσεις και τις εγκρίσεις που λέτε θέλετε, ότι έχετε και από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και, και όποιος είναι υπεύθυνος να το φέρουμε πρώτων ευθυνών του, έτσι, γιατί στο τέλος της ημέρας μας ενδιαφέρει η σωστή διαβίωση των ζώων. Τώρα, εσείς εκεί δεν έχω δει το χώρο εγώ προσωπικά, έχω δει μόνο φωτογραφίες, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις ανησυχίες του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, ναι, όμως οι ανησυχίες του κόσμου, εσείς είναι η δουλειά σας να ψάξετε ποιος θα σε δημιουργήσει. Έπρεπε να ανησυχήσει ο κόσμος.
για την άποψη του αρμοδίου. Όταν βλέπουν και... μια λένα χωρί σχεδόν τον άντρη στο μάτι, δεν υπάρχει, δεν θα ανησυχήσει η κυρία Μενελάου. Τώρα, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά όπω και να πει. Τι έχω δει τι φωτογραφίε, εντάξει, ο καθένα μπορεί να κρίνει από μόνο. Ναι, εντάξει. Αλλά να πάσα στιγμή σε ένα ζωολογικό κήπο τη Κύπρου και του εξωτερικού που έχει εκατοντάδε ζώα και χιλιάδε πουλιά, ανά πάσα στιγμή. Μπορεί ή να τραυματιστεί ή να αρρωστήσει ένα ζώο, ναι. Να χτυπήσει, να μαλλώσει με έναν άλλο. Τούτο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ναι. Και στο πιο μεγάλο πάρκο του κόσμου. Μάλιστα. Ερχόταν και έφευγε όμω, λέτε για, το, τώρα, για τη συγκεκριμένη τώρα, ναι, ναι, τη λένε. Το θέμα είναι, ναι. Αντιμετωπίστηκε σωστά. Καμένα υπορρίσκει να ευθύνε ότι δεν αντιμετωπίστηκε σωστά από του αρμοδίου ή του ιδιοκτήτε. Μάλιστα. Όταν την παραλάβατε, αν... ήταν ήδη αρρωστό το μάτι τη. Όχι. Α, επειδή είχε ακουστεί και αυτό, γι' αυτό σας ρωτώ για να μας διευκρινίζετε. Όχι, κι όμπου ακούστηκε και από μένα, ναι. Ήταν ήδη είναι σε μεγάλη ηλικία το λιοντάρι και υπάρχει περίπτωση, από ό,τι μου εξήθαν και ειδικοί, σε μεγάλη ηλικία οι γάτοι έχουν κάποιες ασύλλογες και απλάσματα που μπορεί να τυπλωθεί ή να δημιουργά πρόβλημα στα μάτια. Μάλιστα. Υποψίες υπάρχουν από τους αρμοδίους να γίνουν το πράγμα που μπορεί να είναι και φυσιολογικό μεγάλη ηλικία. Όμως για να το διαγνώσουν σωστά, γι' αυτό και χορηγήσαμε, είπαμε, κάποια αναγωγή. Ναι. Για να το διαγνώσουμε σωστά, είναι η σωστή δουλειά, πρέπει να πάρουν δείγματα να κάνουν τη δουλειά τους ασφόλου ότι ξέρουν επιστημονικά. Μάλιστα. Και τούτο δεν εκατέστη δυνατό, όχι από μένα ή από τους γιατρούς μου, τον υπεύθυνο γιατρό που επιτώρα τα ζώα, από τις άλλες αρχές του κράτου. Οι επιστολές μου φαίνονται, όχι εδώ 2 μήνες, να πάτε πολλούς μήνες πίσω που απαιτώ τον εξοπλισμό. Ναι. Και λοιπόν. Όφιλα να ονέχω. Λοιπόν. Έχουν και άλλες υπηρεσίες και θέλουν να με καταγγείλουν το ότι δεν έχω δει τον εξοπλισμό. Ναι. Λοιπόν. Υπηρεσίες του κράτου. Ωραία. Λοιπόν, λόγω χρόνου θα πρέπει να διακόψουμε, κύριε Μενελάου. Ακούσαμε και τη δική σας τη θέση. Να είστε σίγουρος ότι θα προχωρήσουμε και με περαιτέρω διερεύνηση και των υπολοιπών καταγγελιών που υπάρχουν, αλλά και το δικό σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Λοιπόν. Κύριε Βερδίκη.